Η σχέση του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας έμεινε στην ιστορία ως μια ιστορία μεγάλης αγάπης με ένα τέλος απροσδόκητα θλιβερό. Μέσα από τις ταξικές διαφορές, τις αντιρρήσεις οικογενειών, το χάσμα μιας εποχής που απομάκρυνε παρά ένωνε, οι δύο νέοι ταυτίστηκαν μέσα από τη γραφή του Βιτσέντζου Κορνάρου, με κάθε ιστορία αγάπης που έφτασε να γίνεται μύθος, δεν είχε όμως την επιθυμητή κατάληξη. Και το όνομα του μυθικού, Ρωτόκριτον έλεγα. Ήταν έτσι αρετή στη γη και της αγροτιάς πλέον. Η ιστορία τους μέσα από μια παραγωγή του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σιτίας, με την οργάνωση της στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος και τη συμμετοχή του Δήμου Σιτίας αλλά και του Συλλόγου Φίλων Μουσικής, θα ταξιδέψει για να συναντήσει το άλλο ζευγάρι, που είχε μια ίδια πορεία. Το Ρωμαίο και την Ουλιέτα, που επίσης διένυσε μια ιστορία καθηλωτικής αγάπης, που έμελε να έχει όμως και αυτή τραγικό τέλος. Έτοιμοι είμαστε και τώρα ξεκίνησε το ταξίδι και προχωράμε. Είναι η πρώτη παράσταση από τις 7 που θα γίνουν εδώ και η 8η θα είναι στην Μπολόνια. Η παράσταση για τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα θα ταξιδέψει στην Μπολόνια της Ιταλίας, σε συνεργασία με το ελληνικό προξενείο, και η ιστορία των δύο νέων από την Κρήτη θα ενωθεί με μια παράσταση με το Ρωμαίο και την Ουλιέτα του Σέξπιρ, εγχείρημα που φέρνει κοντύτερα τη Σιτία ως πατρίδα του Βιτσέντζου Κορνάρου και την πατρίδα του Ρωμαίου και της Ουλιέτας. Κάθε φορά και συνεχώς εξελίσσεται και βελτιώνεται, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όλα είναι μια συνεχή εξέλιξη στο θέατρο. Είναι κάτι πολύ ζωντανό που συνεχώς αναδιαμορφώνεται και εξελίσσεται. Η παράσταση που αφορά ένα έργο το οποίο συνδυάζει το πνεύμα του κειμένου με τη μουσική, την παραδοσιακή και τη σύγχρονη, είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, μια συνεχή ροή στην οργανική σύνδεση της μουσικής με τη σκηνική δράση και θα παρουσιαστεί στην Ιταλική πόλη στις 7 Φεβρουαρίου. Πριν ταξιδέψει για την Ιταλία, η παράσταση ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή στο ανακαινισμένο πολύκεντρο της Σιτίας.